Γεια σας και καλό μήνα! Τι κάνετε? Μπήκε επιτέλους ο Ιούνιος και αυτό σημαίνει ότι είναι ώρα για τα αγαπημένα του Μαΐου. Λοιπόν, έχω λίγα προϊόντα, έχω κυρίως μακιγιάζ και περιποίηση προσώπου να σας δείξω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν που χρησιμοποίησα πάρα πολύ το Μάιο και όταν λέω πάρα πολύ εννοώ κάθε μέρα συστηματικά είναι αυτό εδώ το ρουζάκι από την Glamorous. Η απόχρωση είναι 0,1. Λέει ότι είναι ρουζάκι, αλλά εγώ το χρησιμοποιούσα για bronzer. Λοιπόν, το φοράω και τώρα, αυτή τη στιγμή. Το χρησιμοποιώ γενικά για να κάνω φωτοσκιάσεις. Είναι πάρα πολύ καλό, έχει τρομερή διάρκεια, είναι πάρα πολύ έντονο όπως βλέπετε, ιδίως για έτσι πιο άσπρες επιδερμίδες, θέλει ένα πάρα πολύ ελαφρύ χεράκι, αλλά το έχω ευχαριστηθεί πραγματικά. Δεν γράφει εδώ ποια είναι η ποσότητά του, αλλά είναι αρκετά καλή η ποσότητα, δηλαδή έχει πολύ προϊόν. Το χρησιμοποιώ λοιπόν και ούτε καν φαίνεται χρησιμοποιημένο, δηλαδή η επιφάνεια του φαίνεται ακόμα flat, δεν φαίνεται να έχει τελειώσει δηλαδή. Οπότε υποθέτω ότι έχει και πάρα πολύ προϊόν μέσα. Το έχω καταυχαριστηθεί και το προτείνω πάρα πολύ γιατί κοστίζει γύρω στα 4-5 ευρώ, όπου μπορείτε να βρείτε Glamorous, να το τσεκάρετε, είναι πάρα πολύ καλό. Επόμενο προϊόν μακιγιάζ, δεν ξέρω πού μπορείτε να το βρείτε, αλλά πραγματικά έπρεπε να το βάλω στα αγαπημένα μου γιατί με έχει σώσει αυτό το προϊόν. Είναι αυτή εδώ η διάφανη μάσκαρα. Είναι από την Yolis All Fashion και λέγεται ακριβώς Maxi Long Effect. Το βουρτσάκι της είναι αυτό εδώ και την χρησιμοποιώ για να σταθεροποιήσω το χρώμα στα φρύδια μου. Χρησιμοποιώ μολυβάκι για τα φρύδια, το οποίο έχει και κερί μέσα, αλλά θέλω επιπλέον προστασία στα φρύδια μου, να μην πετάνε καθόλου. Και όντως το φοράω κάθε μέρα αυτό το προϊόν και θα συνεχίζω να το φοράω φυσικά. Και τα φρύδια μου απλά δεν ασχολούμαι μαζί τους όλη μέρα, μέχρι να βγάλω το μακιγιάζ μου στο τέλος της ημέρας, έχουν παραμείνει έτσι όπως είναι, έτσι όπως τα έκανα το πρωί δηλαδή. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό το προϊόν, είναι τέλειο και το ακόμα καλύτερο είναι ότι κόστιζε μόνο 1 ευρώ από το 1 ευρώ shop της γειτονιάς μου. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρω που μπορείτε να βρείτε Yolis All Fashion, εκτός από εδώ πέρα στα Χανιά που σας έχω πει που είναι. Άμα το βρείτε όμως, πραγματικά τσεκάρετε το και αγοράστε το, ειλικρινά είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Το συστήνω ανεπιφύλακτα, δεν ξηραίνει καθόλου τα φρύδια μου είναι σε τέλεια κατάσταση. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό το προϊόν, είναι τέλειο, πραγματικά φοβερό αγαπημένο δηλαδή, από τα πιο αγαπημένα αυτού του μήνα είναι αυτό εδώ πέρα. Επόμενο προϊόν μακιγιάζ είναι αυτό εδώ το concealer από την Amy's και η απόχρωση είναι 0,3. Λοιπόν, αυτό το concealer είναι stick, η απόδοσή του δεν είναι και ιδιαίτερα έντονη όπως μπορείτε να δείτε, δεν είναι τίποτα το φοβερό δηλαδή. Το χρησιμοποιώ και κάτω από τα μάτια, το φοράω και αυτή τη στιγμή. Εγώ γενικότερα έχω πρόβλημα με έντονους μαύρους κύκλους. Φοβερό πρόβλημα. Αυτή την περίοδο κοιμάμαι λίγο παραπάνω και έχω προσέξει ότι έχουν μειωθεί οι μαύροι κύκλοι μου. Οπότε φοράω αυτό το στικάκι, αλλά άμα έχετε έντονο πρόβλημα με μαύρους κύκλους δεν θα σας το πρότεινα τόσο πολύ. Εγώ πως το φοράω, βάζω από κάτω από τα μάτια μου ενυδατική, οπωσδήποτε, ματιών, από πάνω αυτό και από πάνω του λίγη πουδρίτσα, γιατί αλλιώς η διάρκεια του θα μπορούσα να πω ότι είναι γύρω στις 4-5 ώρες, όχι παραπάνω. Με αυτό που σας είπα όμως, έχω προσέξει ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι και 10-12 ώρες, με αυτόν τον τρόπο που το φοράω εγώ. Οπότε ναι, κόστιζε 1 ευρώ από το Τιτάν στο Εγάλεο, και το θεωρώ μια αρκετά καλή αγορά, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι ένα μέτριο προϊόν, αλλά για το δικό μου θέμα είναι ok. Δηλαδή, αν έρχεται μέτριους προς το καλούς μαύρους κύκλους, καλούς εισαγωγικά, όχι τόσο άσχημους δηλαδή, μαύρους κύκλους, πιστεύω ότι θα σας κάνει τη δουλειά σας μια χαρά. Οπότε ναι, αγαπημένο για αυτό το μήνα, σίγουρα. Τελευταίο προϊόν για το μακιγιάζ είναι αυτό εδώ το κραγιονάκι από τη Love, το οποίο το φοράω αυτή τη στιγμή και στα χείλη μου και είναι η απόχρωση 64. Λοιπόν, αυτό πιστεύω είναι το τέλειο καθημερινό nude rose. Τέλειο, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο. Είναι σχετικά, συσταγωγικά, έντονο, από τα απαλά όμως έντονα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ανοιξιάτικο nude crayon πιστεύω, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξηραίνει καθόλου τα χείλη μου, παραμένει στα χείλη μπορώ να πω αρκετές ώρες, δεν χρειάζεται από πάνω gloss, δεν χρειάζεται από κάτω lip liner και μόνο το να το φορέσετε είναι τέλειο πιστεύω και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή εδώ η απόχρωση θα ταιριάζει σε πολλούς χρωματικούς τόνους, διάφορα δέρματα δηλαδή, διάφορα μακιγιάζ,
Γενικότερα πάει παντού αυτό το κραγιόν. Έχω μια συλλογή από πολλά κραγιόν, πιστέψτε με. Και κάθε μέρα αυτό αναζητούσα και αυτό φόραγα. Οπότε αυτό κάτι λέει. Και ναι, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κραγιόν. Το οποίο κόστιζε 1,5-2 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, από τη Λόβη. Πάμε τώρα σε προϊόντα περιποίησης προσώπου. Λοιπόν, έχω προσέξει τελευταία ότι το έλαιο τριόδεντρου, σας το έχω πει και στο προηγούμενό μου haul αυτό, ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την ακμή μου. Οπότε έχω επενδύσει σε αυτό για την περιποίηση του προσώπου μου, γιατί πραγματικά έχω προσέξει διαφορά στην ακμή μου. Οπότε έχω επενδύσει σε αυτήν εδώ τη λοσιόν, είναι από την εταιρεία Specifics, τη Σεβεντή νομίζω είναι η Specifics. Είναι λοσιόν καθαρισμού για λιπαρό προβληματικό δέρμα. Και έχει έλαιο τριόδεντρου μέσα. Η ποσότητά του είναι στα 200 ml. Και να τονίσω για όσες κοιτάνε τα συστατικά και τα προσέχουν και όλα αυτά, ότι έχει μέσα αλκοόλ. Οπότε, άμα δεν είστε φαν του αλκοόλ στη λοσιόν σας, αποφύγετε το. Πάντως, άμα έχετε ακμή, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Άμα τη μυρίζετε, μυρίζει λίγο έντονα. Μυρίζει αλκοόλ, δηλαδή το καταλαβαίνετε και χωρίς να το διαβάσετε από πίσω, μυρίζει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ακμή μου, μπορώ να πω. Η ακμή μου έχει βελτιωθεί σίγουρα με αυτό εδώ το προϊόν, από τότε δηλαδή που ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ, έχω δει διαφορά. Και το μόνο που μπορώ να το απευθύνω αυτό είναι αυτό το προϊόν. Κόστιζε νομίζω 6 ευρώ ή 5 ευρώ, κάπου εκεί κοντά, από τα Galerie de Beauté. Και όπως βλέπετε έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό προϊόν, δεν έχω λόγια. Πραγματικά άμα έχετε πρόβλημα με ακμή, τσεκάρετε γενικότερα έλαιο τριόδεντρου και θα σας πρότεινα να τσεκάρετε και αυτή τη λοσιόν, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλή. Επόμενο προϊόν, πάλι για την ακμή, πάλι με έλαιο τριόδεντρου, είναι αυτό εδώ το μικρούλι από το The Body Shop. Έχει μέσα λέει 15% έλαιο τριόδεντρου. Και πώς το χρησιμοποιείτε? Εγώ προσωπικά βάζω μία μπατονετίτσα εδώ πέρα σε αυτή την τρυπούλα και βάζω λίγο προϊόν πάνω στην μπατονέτα και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Το είχα δείξει και στο haul μου αυτό εδώ το προϊόν. Τι να πω, τόσο μικρό αλλά τόσο θαυματουργό πραγματικά. Όπως σας ξαναείπα, το έλαιο τριόδεντρου λειτουργεί προσωπικά σε μένα πάρα πολύ καλά, έχω δει βελτίωση και πολλά σημάδια που είχα στο δέρμα μου από την ακμή έχουν ξεκινήσει και φεύγουν σιγά σιγά. Οπότε ναι, πάρα πολύ καλό προϊόν, μικρούλι, θαυματουργό πραγματικά. Πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν για αυτό το μήνα, αυτό εδώ πέρα. Και τώρα που έχει μπει επίσημα το καλοκαίρι, έχω να σας προτείνω ένα από τα καλύτερα αντιλιακά που πιστεύω ότι έχω δοκιμάσει ποτέ. Και πιστέψτε με, επειδή εγώ είμαι τρελή γενικά με την προστασία από τον ήλιο, έχω δοκιμάσει αρκετά αντιλιακά. Είναι αυτό εδώ πέρα από την Απιβίτα. Είναι κρέμα προσώπου ελαφριάς υφής για λιπαρές μεικτές επιδερμίδες με θαλάσσια λιβάτα και πρόπολη. Έχει SPF 30. Θα μου πείτε γιατί δεν πήρες 50. Εντάξει, πήρα το 30. Okay. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την προστασία από τον ήλιο, δεν έχω καμία κοκκινίλα, κάποιο έγκαυμα, το φοράω κάθε μέρα ανελιπώς αυτό το προϊόν. Πρέπει να τονίσω ότι η μυρωδιά του είναι απέσια. Εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει, είναι απέσια. Αλλά το βάζω στο πρόσωπο και πολλές φορές το χρησιμοποιώ και ως ενυδατική για την ημέρα φυσικά, έτσι. Πρέπει να τονίσω ότι έχει μέσα 83% φυσικά συστατικά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και κυρίως για προϊόντα προσώπου θεωρώ ότι θα πρέπει να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Πολλές φορές το χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, και για ενυδατική. Δεν είναι ούτε πολύ βαριά, ούτε πάρα πολύ ελαφριά, που λέει εδώ ελαφριά κρέμα προσώπου. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ ελαφριά, νιώθεις μια ενυδάτωση. Οπότε ναι, γι' αυτό το χρησιμοποιώ και ως ενυδατική και ως αντιλιακό μαζί, δύο σε ένα προϊόν. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι και πάρα πολύ καλό να βάζουμε 100.000 πράγματα μέσα στο πρόσωπό μας. Δεν μπορεί να ανασάνει το πρόσωπό μας και φυσικά το κάθε προϊόν δεν θα κάνει τη δουλειά του, αν είναι στιβαγμένο πάνω από πάρα πολλά προϊόντα. Οπότε ναι, αυτό το προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το έχω πάρει από κάποιο online φαρμακείο, δεν θυμάμαι σε ποιο. Αλλά άμα το ψάξετε σίγουρα θα το βρείτε. Και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ κάθε μέρα ανελιπώς. Και τελευταίο προϊόν, προς μεγάλη μου έκπληξη, μπήκε κατευθείαν στα αγαπημένα μου από την πρώτη στιγμή που το χρησιμοποίησα, είναι αυτό εδώ το προϊόν από την εταιρεία Le Cosmetics. Είναι διφασική λοσιόν καθαρισμού ματιών με λάδι και νερό. Είναι διφασικό όπως βλέπετε και όπως σας είπα. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος και είναι δερματολογικά ελεγμένο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια μάρκα πάρα πολύ φθηνή, η Le Cosmetics. Τη βρίσκω στα Carrefour. Νομίζω αυτό κοστίζει γύρω στα 2-3 ευρώ το πάρα πολύ. Έχει μια πάρα πολύ καλή ποσότητα, 125 ml όπως όλα τα ξεδαυτικά για τα ματάκια. Και εγώ φοράω κάθε μέρα, πρέπει να σας πω, διάβροχη μάσκαρα.
Οπότε χρειάζομαι ένα καλό ξεβαφτικό. Και το βάζω στο βαμβάκι και το αφήνω το βαμβάκι πάνω στο μάτι μου για 30 δευτερόλεπτα. Κάνω μία έτσι και έχει φύγει η μάσκαρα. Θέλω πάρα πολύ ελάχιστο σε εισαγωγικά τρίψιμο με μία μπατονετίτσα για να φύγουν και τα τελευταία υπολείμματα μάσκαρας, γιατί επειδή εδώ είμαι ξανθιά και έχω ξανθές βλεφαρίδες, μπορώ να καταλάβω ακριβώς πότε έχει καθαρίσει το μάτι μου από μάσκαρα, ας πούμε, γιατί είναι άλλο χρώμα, δεν είναι μαύρο, είναι καστανό ξανθές οι βλεφαρίδες μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πότε έχουν καθαρίσει και μπορώ να σας πω ότι με αυτό το προϊόν καθαρίζουν μια χαρά οι βλεφαρίδες μου από την αδιάβροχη μάσκαρα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά ένα απίστευτο προϊόν και για την τιμή του δεν το περίμενα. Το πήρα στο έτσι, λέω εντάξει, ας το δοκιμάσω, σιγά μην κάνει δουλειά. Και όμως έκανε. Και πραγματικά ήθελα να σας πω πάρα πολύ για αυτό το προϊόν, γιατί είναι υπέροχο, πραγματικά. Και για την τιμή του και για την ποιότητά του. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για το μήνα του Μαΐου 2013. Ελπίζω να σας αρέσανε. Γράψτε μου από κάτω άμα έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα, ποιο σας άρεσε, ποιο θα θέλατε εσείς να δοκιμάσετε και θα τα πούμε στο επόμενό μου βίντεο. Φιλιά πολλά!